Λοιπόν, εγώ είχα πει ρετούς από μέρες πριν. Την Παρασκευή το βράδυ η κατάστασή μου επιδεινώθηκε απότομα. Τηλεφώνησα πάρα πολλές φορές στον ενδεδειγμένο αριθμό 111 για να ζητήσω βοήθεια. Μου έλεγαν ότι δεν μπορούν να με βοηθήσουν με κανέναν τρόπο. Προσπάθησα και επικοινώνησα με τρεις ιδιωτικές κλινικές, λέγοντάς τους ότι δεν ξέρω αν έχω πυρετό και βήχα λόγω του κοροναϊού ή αν αυτό που έχω είναι πνευμονία και πιθανόν να καταλήξει σε ψεμία. Δεν με έχονταν να με δει κανένας, γιατί είχαν αυτές τις οδηγίες από την κυβέρνηση. Δεν μας βλέπουν, το μόνο που λένε είναι να μείνετε στο σπίτι και αν μετά από 7 μέρες δεν γίνεται καλύτερα, επικοινωνήστε πάλι μαζί μας. Εγώ επικοινώνησα όταν είχα χειροτερεύσει και πλέον δεν μπορούσα να αναπνεύσω και κοβόταν η ανάσα μου μέχρι που λιποθύμησα. Ξαναμίλησα με το 111 και ο υπεύθυνος λειτουργός μου είπε εντάξει, θα σου στείλω ασθενοφόρο το οποίο θα φτάσει στο επόμενο δίωρο. Οι ώρες περνούσαν και το ασθενοφόρο δεν ερχόταν. Τηλεφώνησα στο 999 και μου είπανε ότι έπειτα περίμενα 13 λεπτά για να πάρω γραμμή στο 999. Μου είπαν ότι το ασθενοφόρο είναι καθοδόν, δεν ξέρουν αν θα έρθει στο επόμενο 12ωρο, αλλά να μην τους ξαναπάρω πίσω, γιατί δεν έχουν λάβει ποτέ τόσες πολλές κλήσεις όσες τώρα, και να μην τους πάρω πίσω αν δεν πεθαίνω. Ασθενοφόρο δεν ήρθε. Μου τηλεφώνησαν μετά από 13 ώρες το επόμενο πρωί, το Σάββατο το πρωί, για να δουν αν ζω. Τους είπα, μίλησα με την υπεύθυνη του ασθενοφόρου και της είπα ότι θα αφήσουν κόσμο στο σπίτι να πεθάνει. Και μου είπε δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Της λέω, αλλά αυτό που έχω δεν είναι κοροναϊός και είμαι σε ψεμία. Τι θα κάνετε, δικαιούμαι να πάω μόνη μου στα επίγοντα? Και δεν δικαιούμουν για να μην κολλήσω άλλους. Και εννοείται δεν το έκανα. Είμαι καλύτερα ευτυχώς. Απλά πήγα τελικά στο νοσοκομείο μετά από παρεμβάσεις. Έχω αντιβιωτικά, έχω εισπνεώμενα. Δεν είναι αυτό που θέλω να παρουσιάσω. Θέλω απλά να παρουσιάσω ότι δεν είναι όλα ρόδινα στην Αγγλία. Τι πάμε τώρα στην Αγγλία, στο Λονδίνο, στο Θανάση Γκαβό. Οι εκτιμήσεις των ειδικών είναι φιαλτικές και όλοι περιμένουν να δούμε τώρα, Θανάση, με κομμή από την ανάσα, πόσο θα στρίψει το τιμόνι ο Τζόνσον. Ναι, να πούμε καταρχάς το νεότερο επίσημο απολογισμό, ουσία, διότι είχαμε αύξηση 26% στα κρούσματα σε μία ημέρα, 1950 πλέον και δυστυχώς 71 νεκροί. Αν και οι εκτιμήσεις που έδωσε ο ανώτατος επιστημονικός σύμβουλος, ο Σερ Πάτρικ Βάλαντς, μιλώντας σε επιτροπή της Βουλής, είναι πολύ πιο δραματικές. Είπε ότι στην πραγματικότητα τα κρούσματα σε Ηνωμένο Βασίλειο αυτή τη στιγμή μάλλον αγγίζουν τις 55.000. Και εκτίμησε ότι αν με τα νέα μέτρα που ανακοινώθηκαν χθες, αναβαθμισμένα περιοριστικά μέτρα, ο αριθμός των νεκρών συγκρατηθεί έως τις 20.000, τότε αυτό θα είναι ένα καλό αποτέλεσμα με βάση το επιδημιολογικό μοντέλο της κυβέρνησης. Εκτίμησε ότι αυτά τα μέτρα θα μειώσουν την κορύφωση της επιδημίας κατά 50%, και βέβαια το ερώτημα που τίθεται και τέθηκε και από τους βουλευτές του Σερ Πάτρικ είναι γιατί τότε αυτά τα μέτρα τελήθηκαν νωρίτερα, την ώρα που όλος ο κόσμος επέκρινε την προσέγγιση, αυτή την πειραματική προσέγγιση της κυβέρνησης. Η απάντησή του ήταν ότι τα στοιχεία συνεχώς αξιολογούνται και κάθε μέτρο λαμβάνεται τη βέλτιστη στιγμή. Ο Σερ Πάτρικ αναφερόταν σε μια έκθεση του Imperial College που συμβουλεύει την κυβέρνηση, η οποία ανέφερε τις προηγούμενες μέρες ότι αν δεν αλλάξει η ρότα ο Μπόρις Τζόνσον, η χώρα θα μπορούσε να θρηνήσει μέχρι και 260.000 νεκρούς. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είπε ότι ενεργεί πλέον σαν να είναι κυβέρνηση εν καιρό πολέμου και ότι ενδεχομένως να δούμε περισσότερα και ταχύτερα μέτρα τις επόμενες μέρες. Αυτό που δεν έχει γίνει ακόμα είναι να κλείσουν τα σχολεία. Ερωτήθηκε ο Πρωθυπουργός, νομίζω ότι από τον τόνο της απάντησής του μοιάζει πλέον η κυβέρνηση να το εξετάζει πολύ πιο σοβαρά από όσο το εξέταζε τις προηγούμενες ημέρες. Να δούμε, να το κάνει τουλάχιστον πριν, είναι πολύ αργά για τους Βρετανούς πολίτες. Ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.